Και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κουδουνάρη. Καλώς η Χριστιανά. Πώς σου προέκυψε αυτό το look? Πώς προέκυψε? Ναι. Πήκα, είδα κάποιες φωτογραφίες και κατέληξα σε αυτά τα ρούχα. Το look καμπαρέ, που είναι διαφορετικό από τον μπουρλέσκι, είτε είναι μπουρλέσκι είτε είναι καμπαρέ, ναι, μαζί με το pin-up girl έχουν μια πολύ μεγάλη απόσταση. Mm. Το pin-up girl χρησιμοποιεί μια τελείως διαφορετική κατάσταση και είναι μια κατηγορία, mm, είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι ένα άλλο σημείο, σαν περίοδος, στέκεται κοντά στο 1940 αυτό που φοράς, περίπου, αλλά είναι κάτι άλλο. Ναι, δεν άρα είναι είμαι εκτός. Είσαι εκτός, βρε Χριστιανά μου. Ναι, κρίμα. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Χριστιανά μου, σαν ένα look burlesque, αν το δούμε έτσι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι έχεις βγάλει το πολύ μαύρο και το πολύ έντονο σεξ στοιχείο, του πηγαίνει καταπληκτικά σε σένα. Το μπέζ δηλαδή, οι καλτσοδέτες, οι πέρλες. Θα ήταν καταπληκτικό. Ναι. Τώρα σήμερα είσαι όντως εκτός concept, είναι pin-up αλλά σε μια άλλη κατηγορία. Πάντως είναι ένα πολύ όμορφο look. Τέλεια. Πολύ ωραία δουλεμένο. Ένα. Ευχαριστώ. Πάμε, Δημήτρη. Έχεις μπλέξει πολλά πράγματα μαζί τα οποία δεν μπλέκονται. Δηλαδή, έχεις βάλει την καλτσοδέτα, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και το... τι είναι αυτό που φοράς το... Ποιο? Κορσές, τι είναι αυτό? Κορσές είναι, ναι. Κορσές. Κορσάς, ναι. Κορσές. Και έχεις βάλει πάνω το... πλεκτό αυτό. Δαντελένιο πουκάμισο. Δαντελένιο είναι. Δαντελένιο πουκάμισο μαζί με τις πέρλες. Αυτό θα έπρεπε λοιπόν να βάλεις ένα πουκάμισο δεμένο εδώ. Απλό πουκαμισάκι. Ένα ωραίο λευκό σορτσάκι. Δηλαδή να το κάνεις λίγο πιο αθώο. Ναι, δεν είναι τόσο αθώο. Είναι λίγο πιο καμπαρέ. Ναι. Κατάλαβες? Ναι, καταλαβαίνω. Αχ. Θα πρέπει να βάλω ό,τι βάζω στα κορίτσια που ναι, είναι εκτός. Το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά, μου μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου.